Μικρή ανάσα για τους αμάχους στη Γάζα. Αποτελεί συμφωνία για καθιέρωση καθημερινών ολιγόρων ανθρωπιστικών πάυσεων από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Οι συγκρούσεις, ωστόσο, στην καρδιά της πόλης της Γάζα συνεχίζονται με σφοδρότητα. Σύμφωνα με αναφορές, ο Ισραηλινός στρατός πλησιάζει το νοσοκομείο Αλσίφα, που εκτιμάται ότι βρίσκεται το στρατιωτικό αρχηγείο της οργάνωσης. Πολλές οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με αμερικανική διαμεσολάβηση για επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων έχουν πέσει στο κενό. Οι ανθρωπιστικές παύσεις που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση έδωσαν ωστόσο για μία ακόμα ημέρα την ευκαιρία σε χιλιάδες άμαχους να κατευθυνθούν προς τον νότιο τομέα του θύλακα σε αναζήτηση ασφάλειας. Αλλά ακόμα και εκεί οι βόμβες των Ισραηλινών τους ακολουθούν. Την Πέμπτη, το Ισραήλ έπληξε στόχους στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την έναρξη των συγκρούσεων, πάνω από 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι πλέον οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 10.800, ανάμεσά τους και χιλιάδες παιδιά.